Σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης με τις Βρυξέλλες, μετά και τη συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών με τον πρόεδρο του Eurogroup, προχωρά τώρα η ελληνική κυβέρνηση. Με δήλωσή του στο πρακτορείο Bloomberg, ο Πρωθυπουργός εκφράζει την πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα καταλήξει σε μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αποπληρώσει τις δόσεις. Ενώ ο Γιάννης Βαρουφάκης, με συνέντευξή του στο BBC εχθές το βράδυ, χαρακτήρισε επικερδή τη συνάντηση που είχε με τον Γερούν Ντάιζελμπλουμ. Σε αυτό το πλαίσιο, επισπεύδονται και τα ταξίδια αλλά και επαφές του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με Ευρωπαίους ηγέτες αλλά και του Υπουργού Οικονομικών με τους ομολόγους του. Την ίδια ώρα, Μέρκελ, Σόιμπλε, Ντράγκη, Σούλτς αλλά και Μοσκοβισσή στέλνουν τα μηνύματά τους στην Ελλάδα. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά αναλυτικά. Στο στούντιο κοντά μας είναι ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Για να δούμε, Κωνσταντίνε, και όλες τις ημερομηνίες ορόσημο που θα κρίνουν και αυτές την τύχη των διαπραγματεύσεων. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον Γιάννη Καντέλη και τον Αχιλέα Τόπα για να δούμε και σε πολιτικό επίπεδο τις αντιδράσεις. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με την Deutsche Welle να παρακολουθήσουμε πρώτα το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ρίξει τους τόνους αντιπαράθεση με τους Ευρωπαίους εταίρους, επιχειρεί η κυβέρνηση μετά την ένταση και το σκηνικό ρήξης που δημιουργήθηκε την Παρασκευή. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με γραπτή του δήλωση στο Bloomberg, αποδραματοποιεί τις εντυπώσεις από το ταξίδι Ντάιζελμπλουμ στην Αθήνα και τα όσα συνέβησαν συνέντευξη τύπου με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Η διαβούλευση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας μόλις ξεκίνησε. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, είμαι απολύτως βέβαιος ότι σύντομα θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια αμοιβαίως επωφελή συμφωνία, τόσο για την Ελλάδα όσο και για ολόκληρη την Ευρώπη. Καμία πλευρά δεν επιδιώκει τη σύγκρουση και δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μας να δράσουμε μονομερώς στο ζήτημα του ελληνικού χρέους. Η αντίδραση του επικεφαλής του Eurogroup στην επισήμανση του Υπουργείου Οικονομικών για την Τρόικα προκάλεσε συζητήσεις σε Αθήνα και Βρυξέλλες. Και ξεκίνησαν τα σενάρια για τη στάση τόσο της Ελλάδας απέναντι στις υποχρεώσεις της προς τους δανειστές, αλλά και τη δική τους αντίδραση με τις πιθανές επιπτώσεις στην οικονομία. Η υποχρέωσή μου να σεβαστώ την καθαρή εντολή του ελληνικού λαού για τέλος της λιτότητας και επιστροφή σε μια αναπτυξιακή ατζέντα σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει τη μη εκπλήρωση των δανειακών μας υποχρεώσεων απέναντι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αντιθέτως, αυτό που σημαίνει είναι ότι χρειαζόμαστε χρόνο ώστε να αναπνεύσουμε και να δημιουργήσουμε το δικό μας μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ανάκαμψης. Είμαι πεπισμένος ότι μια συμφωνία σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει αποδεκτή από τους εταίρους μας, αφού το κοινό μας συμφέρον είναι η οικονομική σταθερότητα και η ανάκαμψη για το κοινό μας σπίτι, την Ευρώπη. Και ο Γιάννης Βαρουφάκης, με συνέντευξή του στο BBC λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη τύπου με τον Γερούν Ντάιζελμπλουμ και αφού είχε προηγηθεί σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, προσπάθησε να εξηγήσει ότι η ουσία της τοποθέτησής του χάθηκε στη μετάφραση. I had a very fruitful meeting with Mr. Ντάιζελμπλουμ, the head of the Eurogroup. And unfortunately, perhaps I should have made my remarks in English so that you wouldn't be lost in translation. My point was that we are very eager to hold discussions and to find a commonly agreed solution to this problem, a new program, a new agreement, you know, a new deal for Greece with our creditors. Και το ερώτημα είναι, πώς θα εκπληρώσεις όλα αυτά τα πράγματα που έχεις πει, όταν ήδη όλοι οι υπουργοί έχουν τάξει πράγματα τα οποία δεν μπορούν να συνυπάρξουν με τον ισοσκεπτημένο προπολογισμό που λέει ο κ. Τσίπρας. Η χώρα πρέπει το συντομότερο να φύγει από την γκρίζα ζώνη της αντιευρωπαϊκής ρητορίας και να προχωρήσει σε ριζικές μεταρρυθμίσεις, χτύπημα της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και του πελατειακού κράτους. Έσπευσε ο κύριος Τσίπρας να διαβεβαιώσει μέσω του Bloomberg ότι η κυβέρνησή του αποκλείει μονομερείς ενέργειες σε σχέση με το χρέος. Θα πληρώνει κανονικά τις οφειλές του χρέους σε Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σωστά ως αρχή. Τι έχουν όμως να πούν οι υπουργοί, οι βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που λέγανε με εκπληκτική άνεση το αντίθετο μέχρι και σήμερα το πρωί? Θα πάμε σε τελευταία ανάλυση, ναι, σε έναν έντιμο συμβιβασμό. Μια λύση η οποία θα είναι αμοιβαία, επωφελής και κοινωνικά βιώσιμη. Η οριστική απαλλαγή του λαού από κάθε λογής μνημόνια, επιτηρητές και αντιλαϊκά μέτρα δεν μπορεί να υπάρξει με παραλλαγές των λεγόμενων προγραμμάτων στήριξης ή με αντικατάσταση της Τρόικας από άλλους μηχανισμούς εποπτείας, όπως επιδιώκει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ο Πρωθυπουργός αρχής γενομένης από την Κύπρο θα πραγματοποιήσει σειρά ταξιδιών σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, προκειμένου να συναντήσει από κοντά τους ομολόγους του στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης που έχει στους στόχους της κυβέρνηση.